Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα, όπως είδατε και στο intro και στον τίτλο και παντού, Massive eBay Unboxing. Έλεγα να το αφήσω τελευταίο γιατί έχω ήδη αρκετά eBay που θέλω να σας δείξω, αλλά λέω δεν βαριέσαι τόσο καιρό, έχω να σας δώσω ένα μεγάλο eBay Unboxing. Ας κάνουμε ένα τεράστιο 14-15 κομμάτια. Αλλά πριν να ξεκινήσω, μια γουλίτσα τσάι, χαμομήλι βασικά, να ξεκινήσει καλά το eBay. Και πάμε να δούμε τι έχει το συγκεκριμένο μέσα. Ας το βάλω λίγο μπροστά. Λοιπόν, σαν το Spider-Man. Ξεκινάμε μεγάλο eBay unboxing, είναι τα κομμάτια τα τελευταία. Έχω ήδη αρκετά αρχεία αποθηκευμένα, αρκετά βίντεο eBay unboxing τα οποία θέλω να σας δείξω. Όμως βρήκα ευκαιρία να φορτώσω αυτό πρώτα. Θα δείτε, ίσως να κάνω κάποιες αναφορές. Θα δείτε σε μεταγενέστερα eBay unboxing. Αλλά να μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτό το eBay unboxing. Πακέτα, πολλά πακέτα. Κλείνουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω τελειώνουν όλα τα πακέτα που ήθελα να παραγγείλω. Έχω ανοίξει ήδη αρκετά. Εσείς θα τα δείτε τον καιρό που έρχεται. Είναι awesome. Γιατί έχω περιμένω πολύ ωραία πράγματα και θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πακέτο είναι μία. Είναι μία θήκη. Όμως τι θήκη είναι αυτή? Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αυτή εδώ όταν την είχα παραγγείλει, είχε βγει μάλλον με προοπτική η συγκεκριμένη να βάζω μέσα σκληρό εξωτερικό δίσκο. Πολύ πρακτική. Hard case, η συγκεκριμένη την πήρα 2-3 ευρώ. Εδώ Ελλάδα έχουν παραπάνω, έχουν κανένα 6 ευρώ και πάνω ξεκινάνε τιμές τους οι πιο φθηνές. Είναι σκληρό υλικό. Μέσα έχει λουράκι για να την βάζεις τη θήκη να μην τη χάσεις, να την πιάνεις. Εδώ πέρα για να βάζεις SD. Βασικά εδώ μέσα για να βάζεις SD. Εδώ πέρα ασφαλίζει ο σκληρός σου. Πολύ πρακτικό. Το συγκεκριμένο πρέπει να κάνει και για Game Boy Advance ή SP, όχι σίγουρα. Αυτό. Αρκετά πρακτική. Την ήθελα γιατί, να σας πω, θέλω να φτιάξω κάποια πραγματάκια. Θέλω να βάλω, θυμάστε, στο συγκεκριμένο το πήρα για να βάλω το Mobile Lite. Τη συσκευή που είχα ανοίξει, σε ένα βίντεο θα το δείτε εδώ πέρα όσοι θέλετε. Μια καταπληκτική συσκευή που είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό της Kingston, στην οποία συνδέεις φλασάκια, USB δίσκους, USB οτιδήποτε θέλετε πάνω, SD καρτούλες και κάνει stream σε όλο το σπίτι. Οπότε μπορείτε να μπείτε από το tablet, από το κινητό σας και να δείτε το αρχείο που έχετε μέσα ταινίες βίντεο χωρίς να κουβαλάτε οτιδήποτε άλλο, ασύρματα. Βοηθάει, πολύ πρακτικό. Και θα το βάζω μέσα για να μην ταλαιπωρείτε γιατί είναι φορητό. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο. Σας είπα είναι μεγάλο σήμερα, ελπίζω να μην βαρεθείτε. Εγώ πάντως το σκέφτομαι ότι δεν θα βαρεθώ να τα ανοίγω και θα ήθελα και άλλα. Έχω πει πολλές φορές, το λέω και θα το λέω συνέχεια και αν μπορώ και σε κάθε βίντεο, αν είναι δυνατόν. Τα συγκεκριμένα με κάνουν να νιώθω καλύτερα και από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή τα Χριστούγεννα δεν ανοίγω τόσα δώρα όσα ανοίγω εδώ πέρα. Ειδικά σας λέω, τα παραγγέλνω με ένα, αλλά αρκετά. Δεν θυμάμαι τι παίρνω γιατί περνάει καιρός. Έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, αλλά η προσμονή, ρε παιδί μου, χάνεται. Οπότε μετά από ένα μήνα, όταν βλέπεις ένα πακέτο, έχεις καθαρίσει το μυαλό σου, ξέρεις ότι δεν περίμενα κάτι γιατί πέρασε ο καιρός. Οπότε κάθε φορά είναι μια έκπληξη. Λες, πω, κοίτα να δεις, αν και το κατά βάθος θυμάσαι τι έχεις πάρει, αλλά. Λοιπόν, επίσης το eBay θα σου δώσει μια τεράστια ποικιλία από αφρούς και bubble wrap. Bubble wrap, το είπα σωστά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι πολύ πρακτικό για αποθήκευση. Έχω ένα κυβότιο με τέτοιες συσκευασίες. Λοιπόν. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι μια σχαρίτσα, το καταλάβατε όσοι έχετε ανεμιστήρες ιστορίες. Είναι μια μικρή σχαρίτσα η οποία μπαίνει πίσω από ανεμιστηράκια για να μην ακουμπάς τα δάχτυλά σου πάνω στον ανεμιστήρα και τραυματιστείς. Το περίμενα να σας πω την αλήθεια λίγο μεγαλύτερο. Το συζητούσα με τον αδερφό μου, ο οποίος είδε μια σχαρίτσα που έχω εγώ για ένα μεγάλο ανεμιστήρα. Και δεν θυμάμαι, είναι τόσο. Πάρη, δεν μου λες. Τόσο μεγάλο το περίμενες. Μικρό είναι. Για μικρά ανεμιστηράκια. Πρακτικό είναι. Αν θες να το χρησιμοποιήσεις, κυρίως για ενηδρία. Και για υπολογιστές ή για οτιδήποτε άλλο. Πάμε στο επόμενο. Σας λέω, είναι άπειρα τα πακέτα. Με τα αδίαστα σήκωνα πριν για να κάνω το intro. Λοιπόν.
Μόνο εύχομαι να έχουν έρθει κάποια πράγματα που ήθελα. Νομίζω πρέπει να έχουν έρθει όλα, αλλά ελπίζω. Τα οποία θα δείτε. Πραγματικά κάποια πράγματα θα τα δείτε μόνο εδώ και δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Θα δείτε τι εννοώ, θα καταλάβετε. Και μόλις το πιάσα στα χέρια. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ας το δούμε. USB computer mini vacuum. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αν καταλάβατε, είναι ένα μικρό σκουπάκι το οποίο ρουφάει τη σκόνη από το πληκτρολόγιο σας. Η τιμή του 1,5-2 ευρώ. Δεν νομίζω, μπορεί και 3. Κάπου εκεί μέσα, από 1 έως 3 ευρώ. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να σας βρω τα link. Σας έχω πει ότι, γιατί ρωτάτε συνέχεια, πολλές φορές επειδή περνάει ο καιρός, είναι limited time offers, περιορισμένου καιρού προσφορές και χάνονται οι αγγελίες, σβήνονται μετά. Θα προσπαθήσω να βρω κάτι παραπλήσω, ίσως να μην είναι στην τιμή που σας το αγόρασα εγώ, λίγο παραπάνω, λίγο πιο κάτω. Θα προσπαθήσω να σας βάλω τα link από κάτω. Το συγκεκριμένο το πήρα γιατί καθόμουν και τι κάνω κάθε φορά. Θυμάστε που χάρισε το πληκτρολόγιο μου και αυτά. Γυρίζω το πληκτρολόγιο ανάποδα, προσπαθώ να πετύχω. Γιατί βαριέμαι να βγάζω ένα τα πλήκτρα και βάζω. Έχω μια συσκευή, η οποία είναι μια φυσούνα στην ουσία. Το βάζεις και φυσάει αέρα, ρε παιδί μου. Οπότε βγάζω τα πράγματα από εκεί μέσα. Και έβλεπα τώρα τι να πάρω. Ήθελα κάτι για να το καθαρίζω καλά. Είχαμε δοκιμάσει σε ένα προηγούμενο eBay unboxing. Το έχει πάρει και ο Στέλιος αυτό από τον κακό χαμό μαζί. Το είχαμε πάρει. Ένα τζέλ που το βάζεις μέσα στα πλήκτρα για να καθαρίζουν τα πλήκτρα. Όμως τελικά, μαλακία ήταν, sorry κιόλας, αλλά άχρηστο. Βέπεσε το μάτι μου εδώ πέρα. Ναι. Αυτό εδώ. Ελπίζω να δουλεύει βέβαια. Α, ζουμάρει και η κάμερα. Αυτό εδώ το πράγμα είναι, έχει και λεντάκι. Να φανταστώ διακόπτη. Δεν βλέπω. Οπότε φαντάζομαι ότι με το που το βάλεις μέσα στο USB αρχίζει και ρουφάει αυτό. Επειδή είμαι περίεργος να δω άμα δουλεύει, ας το δοκιμάσω μία. Συγχωρήστε με αν με ακουστεί παραπάνω ο θόρυβος, αλλά αν ανατιναχτεί και πεθάνω να ξέρετε. Προσπάθησα. Τι λες τώρα! Αλλά ρουφάει! Έλα ρε! Καλό! Ένα καλώδιο. Εν τω μεταξύ αυτό εδώ είναι θερμοαγόκιμο. Πώς το λένε αυτά? Πώς λένε τα καλώδια που συστέλλονται με τη θερμότητα? Θερμοσυστελόμενο. Λοιπόν. Και βάζεις και αυτό εδώ, με βουρτσάκι. Εντάξει, φθηνή κατασκευή. Αλλά. Εντάξει, γιατί όχι. Πού θα το ξαναδείτε, βουρτσάκι να καθαρίζει το πληκτρολόγιο σας. The fuck. Και συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο eBay unboxing. Και είναι ένα, τι είναι ένα, για να δούμε, αυτό θα ανοίξω έτσι. Το περίμενα και ήμουν περίεργος να δω πως θα είναι. Πλάκα έχει. Ω, μετά από 100 χρόνια ήρθε, επιτέλους. Λοιπόν, προφανώς θα δείτε σε ένα από τα επόμενα eBay unboxing και έναν άλλο στυλό γαμάτο που βρήκα, στυλό για το tablet. Γενικά έχω ένα πρόβλημα. Το tablet που πήρα, τα πενάκια που κυκλοφορούν για το tablet που πήρα, γενικά δεν μου αρέσουν οι μύτες γιατί είναι πάρα πολύ χοντρό μπροστά το λαστιχάκι που έχουν και δεν μπορείς να γράψεις ούτε να βρεις τίποτα. Και αυτό δείτε, είναι μια μύτη, βασικά κλασικές μύτες που είναι για τα συγκεκριμένα tablet, η οποία γίνεται και στυλός. Τα αφήσω εδώ πάνω. Αν θέλεις να ζουμάρει. Τι λες τώρα. Ναι. Ήθελα να είναι πολύ λεπτό μπροστά. Νομίζω θα με βολέψει. Είχα πάρει κι άλλο ένα. Θα το δείτε σε μελλοντικό eBay unboxing. Και πάμε και στο επόμενο. Φθηνά είναι αυτά. 50-60 λεπτά έχουν. Γενικά τα περισσότερα όπως έχετε δει. Έχω μια αρχή στο eBay. Δεν αγοράζω ποτέ ακριβά πράγματα. Έχω ένα στάνταρ. Δηλαδή δύσκολα θα ξεπεράσω το 20 ευρώ. Και αυτό γιατί δεν θέλω να κλαίω τα λεφτά μου. Όχι ότι θα τα κλάψω. Απλά εντάξει. Μετά μπαίνουν πολλοί άλλοι παράμετροι. Προς το παρόν βολεύουμε με ψηλικά. Ίσως σε ένα μελλοντικό eBay unboxing, αυτό είναι σειραμένο πάνω. Να το δούμε. Ω, ήρθε και αυτό. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αυτό το έσκισα. Είχα δει ένα της Targus. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά. Είναι
ένα presentation, presentator. Δηλαδή ένα πολύ ωραίο, με 14-15 ευρώ της Logitech. Για κάποιο λόγο δεν το πήρα, αν και το ήθελα πάρα πολύ, και έβλεπα μετά κάτι της Targus. Αυτό εδώ δεν είναι original Targus, νομίζω είναι imitation, φαίνεται κιόλας ότι είναι ψηλοστραβό. Αλλά τι κάνει αυτό, το συνδέεις στον υπολογιστή, κανονικά πρέπει να έχει και USB receiver κάπου, ο οποίος φαίνεται ψηλοψεύτικος βέβαια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τρελό. Αλλά δεν ήθελα να δώσω και πολλά λεφτά. Αυτό το έδωσα, το πήρα κάπου στα 6 ευρώ. Βάζεις μια μπαταρία μέσα και τι κάνεις με αυτό. Εάν ασχολείσαι και φτιάχνεις βιντεοπαρουσιάσεις, είναι ένα pointer και αλλάζεις σελίδες στο PowerPoint σου. Δηλαδή βάζεις τη παρουσίαση, το presentation μέσα και επόμενη σελίδα, προηγούμενη, και έχεις και laser για να δείχνεις πάνω σε παρουσιάσεις. Θα μου πεις τι το θες. Γενικά είμαι καθηγητής φυσικής. Και πολλές φορές, αν και τώρα έχω ψηλοσταματήσει, αλλά πολλές φορές φτιάχνω παρουσιάσεις σε PowerPoint, τα οποία τα δείχνω σε προτζέκτορα και είναι χρήσιμο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για παρουσιάσεις. Το πήρα για μελλοντική χρήση, για τη δουλειά μου κυρίως, και είπα να δοκιμάσω ένα φθηνό για αρχή, έτσι για την πλάκα, με 7 ευρώ. Αν και αυτό που είχα μπανίσει, ένα της Logitech κάνει γύρω στα 14-15 ευρώ, μάλλον θα το πάρω, θα δούμε πώς το πάει. Άμα είναι αυτό καλό και κρατήσει, έχει καλό. Δεν θέλω τίποτα απαιτητικό. Απλά να αλλάζει σελίδες, να πηγαίνει από full screen σε widget και δεξιά-αριστερά σελίδες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ωραίο φαίνεται. Είναι matte, λαστιχένια επένδυση. Τη Targus. Ήταν το original, αυτό είναι ψηλό imitation. Αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει. Η δουλειά μου να γίνεται και όλα καλά. Είναι ένα εργαλείο. Για μένα, ένα εργαλείο το οποίο το πήρα δοκιμαστικά πιο πολύ. Να δω πώς θα πάει. Και συνεχίζουμε στο επόμενο πακέτο. Γενικά το eBay προσφέρει πολλές επιλογές και για πληκτρολόγια και για ποντίκια. Απλά το θέμα είναι πρέπει να είσαι λίγο, εντάξει, παίζει πολύ κινέζια. Αλλά εκεί καταλαβαίνεις ότι αν δείτε ας πούμε κάποια πληκτρολόγια, κάποιες συσκευές, πολλά ελληνικά καταστήματα απλά τις παίρνουν από την Κίνα ας πούμε με 5 ευρώ ένα πληκτρολόγιο. Περνάνε με χρώμα από πάνω το λογότυπό τους και μόλις περάσουν το λογότυπο το πουλάνε 30-40 ευρώ. Και λες, όχι, τι έγινε. Και όχι μόνο ελληνικές και πολωνικές και από οπουδήποτε αλλού. Και να, επιτέλους ήρθε αυτό που περίμενα. Λοιπόν, όσοι έχετε δει στο παρελθόν βίντεο μου, θα σας δείξω. Έχω μια μανία με τα armor cases. Γενικά στο κινητό μου μου αρέσει να χρησιμοποιώ armor case. Τι είναι το armor case? Είναι πιο ενισχυμένη θήκη. Βλέπετε εδώ. Έχει σιλικόνη, αλλά λίγο πιο ενισχυμένο λάστιχο σιλικόνης και σκληρό πλαστικό. Το συγκεκριμένο θα λέτε που εδώ η Ελλάδα θα έχει κανένα 25 ευρώ, 30 ευρώ χαλαρά. Θυμάμαι όταν είχαν πρωτοκυκλοφορήσει η Ελλάδα, είχαν τόσο 20-25 ευρώ. Και λέω σιγά μην δώσω 25 ευρώ για να πάρω μία θήκη. 5 ευρώ την πήρα και αυτήν εδώ μου ήρθε τώρα, είδα ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Απλά έκανα μια βλακία εγώ και σπάσα από πίσω το stand. Μόνο που έχει και καπάκι και θήκη εδώ για να το βάζεις κλειψάκι για τη ζώνη. Πολύ πρακτικό. Το πήρα. Βλέπετε κάνει slide με επένδυση μέσα. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο με αυτό εδώ που είχα. Μόνο που όπως θα δείτε εμένα, επειδή μου είχε πέσει κάτω πολλές φορές, μου είχε σώσει το κινητό πάρα πολλές φορές. Πραγματικά άμα δεν ήταν αυτό εδώ το κινητό μου θα το κλέγα 15 φορές μέχρι τώρα. Μου σπάσε το καπάκι πίσω, το οποίο είναι πολύ πρακτικό γιατί αυτό εδώ στέκεται. Είναι και το Nokia Tony 520. Ένα κινητό το οποίο το έχω 2 χρόνια και δεν έχω κάνει ούτε ένα reset, σκυλί πραγματικά. Και η διαφορά του, αν και στην ίδια τιμή έχει 4-4,5 ευρώ την πήρα, είναι ότι έχει και αυτό εδώ. Πραγματικά δεν πρόκειται να πάθει ποτέ τίποτα. Ειδικά όταν ασχολείσαι και με εργασίες εξωτερικού τύπου, το βάζεις στη μεζόνη σου και τέλειωσε. Αρκετά ανθεκτικό κλειψάκι και έχει και... Τι λες τώρα? Α, έχει και να το ανοίγεις, θες? Ω, γαμάτο. Εντάξει, για τα λεφτά του είναι υπέρκαλο. 4 ευρώ, οι καλύτερες θήκες, armor case, μετράνε. Δείτε, τσεκάρετε armor case, θα δείτε έχει για διάφορα μοντέλα. Εγώ το πήρα για το 520, επίσης θα οικό τηλέφωνο. Ο καιρός του πέρασε και ακόμα είναι τηλεφωνάρα. Και με μονοπύρινο με 512 RAM και δεν μου κολλάει καν, φαντάσου. Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτό εδώ... Λοιπόν, αυτό εδώ είναι
Επίσης μια armor case. Αυτή η armor case, παιδιά, είναι δώρο για τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου, και το έχω ανοίξει το κινητό, αλλά ακόμα δεν το έχω δει. Μάλλον θα είναι το επόμενο eBay unboxing ή το μεθεπόμενο που θα δείτε μετά από αυτό εδώ. Πήρε το 535, το Nokia. Μετά από δική μου παρέμβαση, το θεωρούσα πριν από κανένα δύο μήνες που το αγόρασε το καλύτερο value που υπάρχει. Όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο. Μόνο που το πλαστικό μέσα είναι πιο σκληρό, ενώ το δικό μου είναι, για παράδειγμα, πιο μαλακό, πιο rubberized πλάστικο. Αυτό είναι σκληρότερο. Κόκκινο φυσικά. Του το πήρα γιατί είναι Ολυμπιακός, οπότε κλάει μάνα να το πάρει να το έχει. Βλέπετε, είναι λίγο πιο σκληρή η κατασκευή, ενώ το άλλο είναι κανονικό λάστιχο. Αυτό είναι λίγο πιο ζώρικο. Ανθεκτικά είναι. Γενικά το 535 είναι καλό value. Έχει πέσει και η τιμή του τώρα. Είναι διαφορετικό το μοτίβο πίσω. Να σου πω, το άλλο μου άρεσε πιο πολύ το δικό μου. Αλλά εντάξει, μην το πείτε στον αδερφό μου αυτό. Και ναι, αυτό. Και αυτή γύρω στα 4 ευρώ έχει η θηκούλα. Γενικά, όσοι έχετε ασχοληθεί με eBay, έχετε δει eBay, το eBay ένα πράγμα αξίζει πέρα από όλα τα άλλα: θήκες κινητών. Πραγματικά μπορείς να αγοράσεις τις πιο τέλειες, τις πιο υπέροχες θήκες που θα βάλει ο νου σας. Και θα δείτε κι άλλες στο μέλλον, γιατί έχω κάνει παραγγελίες και για φίλους. Και πάμε, συνεχίζω στο επόμενο πακέτο. Είναι ακόμα πολλά και δεν τελειώνουν. Σήμερα πάρτε popcorn και απολαύστε τα πακέτα. Μάλιστα, τώρα εγώ πρέπει να ανοίξω αυτό εδώ. Πάντως κάνουν καλή συσκευασία. Κάνουν καλή δουλειά στη συσκευασία οι φίλοι τα τη Κινέζοι. LED. Ναι, θα δείτε. Θα δείτε, σας είπα, είναι το τελευταίο βίντεο unbox που κάνω, έχω πολλά στο αρχείο μου. Λοιπόν, με τον αδερφό μου, αυτά εδώ τώρα είναι λεντάκια. Τώρα τι να σας τα ανοίξω, δεν έχει νόημα. Μέσα λέτε LED. Λοιπόν, ο αδερφός μου και εγώ παραγγέλνουμε πλακετούλες με τις οποίες κάνουμε διάφορα περιμετάκια για να βάζουμε πάνω φώτα, κολλάμε. Σκέφτομαι να πάρω και ένα Raspberry Pi, ακόμα δεν το έχω αγοράσει. Κάποια στιγμή θα το πάρω και αυτό. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι και μια σακούλα με λεντάκια. Η τιμή τους είναι αρκετά φθηνή. Θα βρείτε, οι λιχνίες LED είναι αρκετά οικονομικές, συμφέρουν. Και είναι μικρού τύπου αυτά, ενώ μικρής διαμέτρου η κεφάλι τους. Πρακτικό είναι και αυτό, χρήσιμο είναι αν ασχολείστε με πειραματισμούς. Σας λέω, να είστε δημιουργικοί, να φτιάχνετε πράγματα, να πειράζετε, πάρτε ένα καλάι και αρχίστε και παίξτε. Δημιουργήστε, βρείτε πλακέτες, οτιδήποτε, εντάξει, με προσοχή βέβαια. Αλλά παίξτε, παίξτε λίγο με αυτά. Η δημιουργία είναι πολύ καλό πράγμα. Και στο επόμενο, δεν θα μείνω τώρα στα λέτε για πολλή ώρα. Α, αυτά είναι για μένα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αγόρασα πρόσφατα κάποια στικάκια, κάποια φλασάκια της, κάποια USB 3 βασικά από την SanDisk νομίζω. Τέλος πάντων, τα οποία είναι πολύ μικρούλια και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Οπότε σκεφτόμουν τι είναι το πιο πρακτικό για να μην τα χάσω. Και από ό,τι ανακάλυψα με τη χρήση τόσο χρόνων USB stick, το πιο πρακτικό πράγμα για να μην χάσω τα φλασάκια μου όσο είναι μικρά είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, καταλάβατε. Είναι ένα κορδόνι, το βάζεις από πίσω και δεν χάνεται ποτέ. Και πιστέψτε με, βοηθάει. Έχω βρει άπειρα φλασάκια μόνο από το κορδόνι. Πήρα μερικά. Εγώ γιατί νόμιζα ότι είχα παραγγείλει 5 και όχι ένα. Τέλος πάντων. Γιατί το κουτί νομίζω έλεγε 5 κομμάτια μέσα. Τέλος πάντων. Anyway. Είναι πρακτικό. Και γενικά δεν είναι και πολύ ακριβά. Μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ καλές τιμές. Αν έχετε φλασάκια. Δεν καλά για κινητά Klein Mind. Αλλά κυρίως για φλασάκια είναι. Βοηθάει. Βάλτε ένα από πίσω από το USB. Κολλήστε το, ράψτε το, δέστε το. Βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Όλα μου έτσι είναι τα φλασάκια. Και περνάμε στο επόμενο, αυτό είναι του αδερφού μου. Θα δείτε και στα επόμενα, είπαμε, θα έρθουν. Σας ψήνω τώρα για να κάτσετε να δείτε και τα επόμενα βίντεο, γιατί είναι τρομερά. Γενικά έχω ένα θέμα με τα survival kit και ιστορίες. Δηλαδή αγοράζω πραγματάκια όπως είναι τσακμακόπετρες, πηξίδες, ιστορίες, μαχαίρια για survival. Μέσα στο πλαίσιο έχω αγοράσει paracord, έχω αγοράσει σπίρτα θιέλης και πιο παλιά. Αυτό είναι ένα σπίρτο θιέλης από το eBay. Εντάξει, η τιμή του είναι οικονομική. Εγώ είχα πάρει εδώ από Ελλάδα. Δύο πακέτα είχα πάρει. Τα είχα αγοράσει αρκετά αγκριβούτσικα. Τι είναι αυτά? Ανάβουνε και δεν σβήνουνε όταν πρόκειται να είσαι, όταν φυσάει πάρα πολύ ή όταν βρέχει. Οπότε σε συνθήκες αντίξωες
σας εγγυώνται μάλλον, η προφορά μου είναι άθλια και συγχωρήστε με γι' αυτό, αν και πολλοί μου τη λέτε, αλλά γλάει mine. Σας εγγυώνται ότι υπό συνθήκες υψηλού αέρα και βροχής και υγρασίας δεν πρόκειται να σβήσουν. Πολύ πρακτικό, ειδικά όταν είστε και άνθρωποι του υπαίθρου όπως είμαστε εμείς, που βγαίνουμε αρκετά συχνά τώρα που αρχίζουν και οι αγροτικές μας δουλειές έξω, αμπέλια, χωράφια, ιστορίες και πρέπει να σύνολα τα άλλα να κάνουμε και αυτά. Είναι πρακτικά, έχεις ένα τέτοιο και ξέρεις ότι δεν θα ξεμείνεις ποτέ από φωτιά σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά εδώ λίμνο που ο αέρας μόνιμα είναι 12-13 μποφόρ. Αρκετά οικονομικά, ένα 30, κάπου τόσο. Και πάμε και στο επόμενο, το οποίο είναι βαρύ και το οποίο μάλλον, ναι, πρόκειται μάλλον για τον αδερφού μου πακέτο. Το αδερφού μου πακέτο, συντακτικό τόλιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι και είναι και ακριβούτσικο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι η συσκευή που δημιουργεί διοξίδιο. Τι κάνει αυτό? Α, βασικά, ναι. Στην ουσία, ναι, όπως λέει και ο αδερφός μου από δίπλα, είναι ένας διακόπτης, ο οποίος ανοικοκλίνει μια παροχή, συνδέεται στην ουσία δύο σωληνάκια και με το ρύθμα ανοίγει και κλείνει τη βάνα μέσα που έχει, προκειμένου να περνάει ή όχι νερό. Τώρα θα μου πεις τι θα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι για το ενιδρίο. Οπότε στην ουσία χρειάζεται μέσα για το ενιδρίο. Βάζεις μια παροχή από εδώ, μια παροχή από την άλλη πλευρά, δύο σωληνάκια και αυτό ανοικοκλίνει ανάλογα με το πώς θα το ρυθμίσεις το νερό που περνάει το διακόπτη και επιτρέπει το νερό να περάσει ή όχι από μέσα του. Είναι αρκετά ακριβούτσικο. Ίσως πάνω από 10-15 ευρώ. Έλα, bro, take it. Και έχει ακόμα πράγμα. Ανοίγω και δεν τελειώνω ποτέ. Σας είπα, σήμερα θα ανοίξω όλα. Υπομονή. Κουράγιο και υπομονή. Λοιπόν, και στο επόμενο, πώς ταιριάζει να είναι το ένα μετά το άλλο. Και στο επόμενο έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μια συσκευή για το ενιδρίο. Δεν το ανοίγω αυτό. Προφανώς είναι οι σωλήνες που θα μπουν πάνω στο διακόπτη αυτόν εδώ πέρα. Έρχονται από Κίνα για να τροφοδοτείς με οξυγόνο και νερό το ενιδρίο. Πολύ πρακτικό, πολύ χρήσιμο. Βασικά αυτό είναι για να δημιουργήσει διοξίδιο κωδίο. Δημιουργεί μέσα διοξίδιο κωδίο. Βάζεις δύο μπουκάλια, ναι. Κυπρικό και σόδα, ναι. Δημιουργεί χημική ένωση και βγάζει μέσα στο ενιδρίο έτσι. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτό εδώ συνδέεται πάνω, όπως λέει και ο αδερφός μου, δίπλα δύο μπουκάλια, ένα με κυτρικό και σόδα και κυτρικό οξύ και σόδα και από την αντίδραση, χημία bitches, από την αντίδραση παρέχεται μέσα στο ενιδρίο διοξίδιο του άνθρακα για τα φυτά που έχεις μέσα στο ενιδρίο. Πολύ πρακτικό και αυτό ακριβούτσικο και βαρύ. Λοιπόν, next πακέτο, άλλα δύο μήνα, ναι, έλα, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, ήρθε το τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι ο πρώτος που θα δείτε εσείς, ο τελευταίος που ανοίγω εγώ, μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών που σας έχω προειδεάσει. Ξεκινήσαμε με τον αδερφό μου να παίρνουμε διάφορους φακούς, ειδικά τώρα που είμαι και στο στρατό. Όταν είσαι θαλαμοφύλακας, καταλαβαίνεις την ύπαρξη των φακών και πόσο χρήσιμη είναι η φακή και πόσο αποδοτική είναι η φακή. Ένα απλό φακό, παίρνει μια μπαταρία ΑΑ με LED μπροστά. Ικανοποιητικό είναι, επειδή έχω κι άλλον έναν μέσα στη τσάντα μου και κάποια στιγμή. Τώρα θα δούμε, να τελειώσω όμως το στρατό πρώτα, δηλαδή στο επόμενο δίμηνο. Θα σας κάνω ένα unboxing σχετικά με το στρατό, θα δείτε. Αλλά δεν λέω παραπάνω. Και αρκετά πρακτικός, αρκετά ωραίος, κόκκινο χρώμα. Χρήσιμος είναι, το έχω δοκιμάσει ακριβώς το ίδιο μοντέλο, το ξέρω πώς δουλεύει. Μικρός είναι αυτό, έτσι. Έλα τσίμπα. Και ναι, χρήσιμο είναι, να έχετε φακούς, οι φακοί βοηθάνε. Αυτή τη στιγμή παίζει στο σπίτι ή μόνο μέσα στο δωμάτιο αυτό να υπάρχουν γύρω στους 15 φακούς. Και το τελευταίο, επιτέλους ήρθε και για μένα, θα δείτε και ένα, το έχω ανοίξει και σε eBay, το οποίο θα το δείτε το επόμενο καιρό. Το αγόρασα για τον αδερφό μου, όλος παραδόξως άνοιξα τον αδερφό μου πρώτο.
το δικό μου το άνοιξα τελευταίο, θα το δείτε όμως πρώτο. Είναι ένας γαμάτος φακός, ο οποίος φορτίζει με το ήλιο, solar, και το φως που κάνει είναι τρομερό. Φέγγει γενικά τώρα, εντάξει, δεν είναι τόσο από πάνω της, όπως λέτε, γιατί έχω και άλλα φώτα, αλλά το έχω δει το βράδυ, είναι τρομερό, ειδικά αυτό είναι ωραίο, το έχεις μέσα στην τσέπη σου, στα κλειδιά σου, όποτε είναι να βάλεις μια κλειδαριά, κουβαλάς μαζί σου, κομπλέ. Το πουλάνε, είδα να το πουλάνε αυτό το ίδιο, κάποιοι Πακιστανοί, η Καβάλα, που κυκλοφορούσαν και σε διάφορα άλλα μέρη, το συγκεκριμένο το πουλάνε 2,5 με 3 ευρώ. Η τιμή του έχει 60 λεπτά. Ναι. Οπότε, μην βλέπετε πλανόδι στον δρόμο και λέτε, ω, 2 ευρώ, ας πάω να τα πάρω φουλ. Ακόμα και αυτοί πουλάνε πενταπλάσια τιμή από ό,τι τα αγοράζουν. Ναι, τι baby, cheese. Και κάπως έτσι, όμορφα και δημιουργικά, τέλειωσε και αυτό το eBay unboxing και ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να είδατε πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν είδατε αλλού και δεν θα τα ξαναδείτε κι αλλού. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας, check tech now, τεράστιο eBay, σας έφαγα ωραία την ώρα φαντάζομαι. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά, να είστε δημιουργικοί και να φτιάχνετε πράγματα. Γεια σας!